Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Η σημερινή μας ερώτηση είναι η εξής. Είναι καλύτερα να κάνω μαζεμένη την εξάσκησή μου στη διάρκεια της ημέρας ή να τις πάω σε μικρότερα κομμάτια? Μια πολύ καλή ερώτηση λοιπόν από το φίλο της εκπομπής για το αν είναι καλύτερα να είναι μαζί όλο το practice session, δηλαδή αν παίζεις 3 ώρες την ημέρα να πεις ότι τις βάλεις όλες μαζεμένες ή και πάλι αν είναι καλύτερα να το σπάμε σε κομματάκια. Και η απάντηση είναι πολύ πολύ απλή. Όπως σε βολεύει και όπως ταιριάζει στην προσωπικότητά σου, στο χρόνο σου και στη δουλειά σου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι καλύτερος ο ένας τρόπος ή ο άλλος. Γίνεται καλύτερος μόνο αν το βάλεις στο πρόγραμμά σου με έναν τρόπο που σημαίνει ότι μπορείς να το κάνεις συνεχόμενα. Δηλαδή, αν σε βολεύει να κάνεις τη μελέτη σου ένα τρίωρο για παράδειγμα το πρωί και βλέπεις ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να την κάνεις consistently, σταθερά τη μελέτη σου, τότε αυτό πρέπει να κάνεις. Αν από την άλλη βλέπεις ότι δεν μπορείς να συγκεντρωθείς για 3 ώρες και σε βολεύει πολύ περισσότερο να κάνεις μία ώρα το πρωί, μία ώρα το μεσημέρι και πιθανώς μία ώρα το απόγευμα ή αργά το βράδυ, τότε αυτό είναι το καλύτερο για σένα. Ανάλογα δηλαδή με το αν είσαι φοιτητής, με το αν δουλεύεις, με το αν ζεις με τους γονείς σου, υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι λόγοι που μπορεί να σε υποχρεώνουν να δουλεύεις και να μπορείς να μελετάς κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Από εκεί και πέρα λοιπόν, όποιες ώρες και αν είναι αυτές, δεν διαφοροποιείται η αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Αυτό που όντως θα διαφοροποιήσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος είναι το να έχεις συγκεκριμένα πράγματα να μελετάς και να έχεις σταθερότητα από τη μία μέρα στην άλλη στη μελέτη σου. Δηλαδή να μην είναι ότι μελετάς μία μέρα, το αφήνεις 2 μέρες, μετά μελετάς μία άλλη, το αφήνεις για άλλη μία μέρα και πάει λέγοντας. Άρα και πάλι, επαναλαμβάνω, όποιο πρόγραμμα σε βολεύει με το πρόγραμμα της υπόλοιπης ζωής σου και με το lifestyle σου και με την διάθεσή σου και την προσωπικότητά σου. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!